Πάνω από 15.000 ταξιδιώτες στη Γερμανία είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται εξαιτίας της ευνηδιαστικής απεργίας των πιλότων στην εταιρεία χαμηλού κόστους German Wings. Η απεργία είχε διάρκεια 6 ώρες που ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν το χάος στα γερμανικά αεροδρόμια. Προβλήματα στις πτήσεις αντιμετώπισαν πολλοί επιβάτες στα αεροδρόμια του Ντίζελντορφ, της Στουτγκάρδης, του Αμβούργου, της Βόνης, της Κολονίας και του Μονάχου. Δουλεύεις σκληρά όλο το χρόνο και μαζεύεις χρήματα για τις διακοπές και τελικά γίνεται απεργία. Δεν το συμμερίζομαι αυτό. Το Συνδικάτο των Πιλότων βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με την μητρική εταιρεία Lufthansa, οι οποίες όμως απέβησαν άκαρπες. Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η μισθολογική εξέλιξη και τα όρια συνταξιοδότησης των πιλότων. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των υπτάμενων ενδέχεται να συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.